Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας πραγματοποίησαν συνάντηση στα γραφεία του ΤΕΣ στην πόλη της Καβάλας με κύριο θέμα τη λειτουργία της πολεοδομίας και τα προβλήματα που υπάρχουν στο κλάδο των μηχανικών και ιδιαίτερα στην πόλη της Καβάλας. Ο Δήμος Καβάλας, ευχαριστούμε τον Αντίμαρχο που παρευρίσκεται εδώ, έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για μια τέτοια ανοιχτή συνάντηση όπου θα ακουστούν οι απόψεις από τους συναδέλφους. Βέβαια, θα κατατεθούν και οι απόψεις των συναδέλφων της πολεοδομίας και απόψεις από την πλευρά των ιδιωτών πιο συγκροτημένα. Αλλά πρέπει να θέλουμε να ακούσουμε, να ακουστούν οι απόψεις των συναδέλφων, προτάσεις για λύσεις σε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ξέρουμε ότι υπάρχει στην πολεοδομία υποστελέχωση. Ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία λόγω της πολυνομίας. Δυστυχώς, πολλές οι προσπάθειες διαχρονικά που γίναν και από το επιμελητήριο και από τους κλαδικούς συλλόγους, οι οποίοι έχουν πάντοτε εκδηλώνει το ενδιαφέροντος προς την επίλυση των θεμάτων αυτών, δυστυχώς για πολλούς παράγοντες που δεν είναι ίσως τις παρούσεις καταρχήν, δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί αυτό στο μέγιστο βαθμό. Τα προβλήματα είναι πολλά. Αρχίζω έτσι από, ίσως αναρωτηθούν κάποιοι γιατί έτσι εσπεσμένα και πριν από τις γιορτές αυτή η συνάντηση. Συνάδελφοι, το συζητάμε πάρα πολύ καιρό. Λίγο ότι έρχεται η ηλεκτρονική έτσι υποβολή των φακέλων των αδειών, οι οποίοι συνεχώς κεντρικά, ας το πούμε, μετατίθεται και αναστέλλεται. Λίγο διάφορα άλλα εγγενή προβλήματα. Λίγο τα προβλήματα που έχουμε ειδικότερα στην πολεοδομία Καβάλας, το λέω το ειδικότερα διότι όλοι καλά γνωρίζετε ότι η αρμοδιότητά μας είναι και στην Καβάλα και στη Δράμα. Ευτυχώς στη Δράμα δεν έχουμε ανάλογα προβλήματα. Η σημερινή συνάντηση είναι μια ανοιχτή συζήτηση, η οποία γίνεται με πρωτοβουλία του ΤΕΕ, του Δήμου και της Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καβάλας, με σκοπό να αναδειχθούν τα προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα που έχει η υπηρεσία και να ακουστούν απόψεις των συναδέλφων, προτάσεις του Δήμου ενδεχόμενα για την βελτίωση της λειτουργίας. Ο στόχος είναι οι οικοδομικές άδειες από την πολεοδομία να βγαίνουν γρήγορα σε ένα λογικό χρόνο, ώστε να μπορεί να παράγεται και να λειτουργεί έξω το ιδιωτικό έργο. Συγχρόνως οι συνάδελφοι μηχανικοί να διευκολύνονται στο έργο τους και να μην ταλαιπωρούνται. Και επιπλέον οι συνάδελφοι της πολεοδομίας να μπορούν να εργάζονται και να παράγουν το έργο που τους αναλογεί και οφείλουν να κάνουν σε ένα περιβάλλον ευνοϊκό και διαχειρίσιμο. Ως τεχνικό επιμελητήριο είμαστε σε μια διαδικασία, γενικότερα ως ΤΕΕ πανελλαδικά, τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πολεοδομίας. Το σύστημα είναι στημένο. Περιμένουμε τρεις υπογραφές από υπουργούς, προκειμένου να βγει η οικία, η οποία θα εφαρμόσει την ηλεκτρονική πολεοδομία. Ελπίζουμε ότι η ηλεκτρονική πολεοδομία θα διευκολύνει αυτό το έργο πανελλαδικά σε όλες τις πολεοδομίες. Σήμερα θα μιλήσουμε ειδικά για τα προβλήματα της πολεοδομίας της Καβάλας και τα αιτήματα των συναδέλφων, τα προβλήματα μάλλον των συναδέλφων, τα αιτήματα που έχουν οι συνάδελφοι της πολεοδομίας λόγω της υποστελέχωσης και τις προτάσεις που έχει να μας κάνει ο Δήμος προκειμένου να πάμε σε μια καλύτερη λειτουργία.